πράξη, έτσι, δείχνει ακριβώς ότι κανένας δεν έχει κινδυνεύσει ποτέ από την θεία κοινωνία. Τώρα βεβαίως μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει, να κάνει αντίλογο, αλλά πρωτίστως πρέπει να επισημάνουμε αυτό το οποίο είπατε και εσείς στην αρχή, κάνοντας την εισαγωγή, ότι υπάρχει ένα κομμάτι που λέγεται πίστη, και αυτό το κομμάτι της πίστης δεν μπορεί, δεν εξαρτάται από τα διάφορα συμπεράσματα οποιασδήποτε επιστήμης. Τα παιδιά στο σχολείο, στο μάθημα των θρησκευτικών, σε ένα από τα πρώτα μαθήματα του γυμνασίου, μαθαίνουν το εξής, ότι η επιστήμη απαντάει στο πώς και η θρησκεία απαντάει στο ποιος. Είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί τον κόσμο, έτσι. Άρα μεταξύ επιστήμης και πίστεως δεν υπάρχει καμία απολύτως σύγκρουση, δεν υπάρχει καμία αντιπαλότητα, δεν υπάρχει κανένας απολύτως πόλεμος. Επίσης, αυτό το δεδομένο που λέγεται πίστη στον θρησκευόμενο άνθρωπο είναι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό που αλλάζει όλη του τη στάση απέναντι, όχι στον κορονοϊό, απέναντι στον ίδιο τον κόσμο και στην πραγματικότητα του κόσμου. Φανταστείτε τώρα να πούμε εμείς, η κληρική, η εκκλησία, στους πιστούς ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στην εκκλησία, να τους πούμε ότι ξέρεις, σε μια τέτοια περίοδο και μάλιστα εν μέσω Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εμείς θα κλείσουμε τις εκκλησίες, δεν θα κάνουμε ακολουθίες, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να ενδυναμώνετε το θρησκευτικό σας συνέστημα μέσα από όλη αυτή την πορεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, γιατί φοβόμαστε μια διδασκαλία η οποία έξω βάλει τον φόβο, έτσι. Πόσο αντικρουόμενο θα είναι αυτό μέσα στην ίδια τη ζωή της Εκκλησίας? Επομένως, αυτό το οποίο νομίζω ότι λέμε όλοι μας είναι το εξής, το οποίο το είπαμε και στους πιστούς μας μέσα στη Θεία Λειτουργία των προηγουμένων ημερών. Αν οποιοδήποτε νιώθει, αισθάνεται ότι δεν είναι καλά, σαφώς εμείς πρώτοι τον προτρέπουμε και του λέμε να κάνει αυτά τα οποία πρέπει, να πάει στο γιατρό, να εξεταστεί, να μείνει σπίτι του, οτιδήποτε. Αλλά αυτό δεν το λέμε μόνο για τον κορονοϊό. Το λέμε και για μια οποιαδήποτε ίωση. Και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, το να είναι κάποιος γρυπωμένος, θα έρθει στην εκκλησία και θα αρχίσει να φτερνίζεται δεξιά και αριστερά, βάζοντας σε κίνδυνο και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ή οποιοδήποτε έχει οτιδήποτε, οποιαδήποτε αρρώστια η οποία ξέρει ότι μεταδίδεται, θα έρθει στην εκκλησία. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Κοτογουλίδη, όλοι αυτοί οι οποίοι διατείνονται τα χίλια μύρια, αγαπούν περισσότερο τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στην εκκλησία, τους δικούς μας ανθρώπους, από εμάς τους ιερείς? Δηλαδή εμένα αυτό είναι ένα βασικό και κέριο ερώτημα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ βρίσκομαι σε μια πάρα πολύ μικρή ενορία. Τους ξέρω όλους, με τα μικρά τους, με τα επίθετά τους, τα πάντα. Είναι με κομμάτι της οικογένειάς μου, έτσι. Εγώ δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους δεν θα ήθελα να τους προστατεύσω αν ήξερα ότι υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος? Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Χθες λοιπόν Κυριακή ένα ολόκληρο εκκλησίασμα ήρθε και κοινώνησε. Τι πρέπει να τους πούμε αυτούς τους ανθρώπους? Εμείς πρώτα, οι ιερείς τους και οι διδάσκαλοι τους, ότι ξέρεις καλύτερα να φοβηθείς και να μην κοινωνήσεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.